Μόλι είδαμε τα σύμβολα που συνοδεύουν τι Αμερικανικέ εκλογέ. Ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει ο Οδησέα Γραμματικάκη, που βρίσκεται και πάλι κοντά μα. Οδησέα, καλώ ήρθε. Σα αναφέρω πάλι <συντέρια> να αναφέρουμε ότι το βίντεο έχει ετοιμαστεί από την συνάδελφο την Ιωάννη Παπανικολοπούλου. <συντέρια> Σύσσωμο το επιτελείο τη Ναυτεμπορική και την Ναυτεμπορική TV ετοιμάζει αφιερωματικά βίντεο. Είδαμε και τα προφίλ των δύο <συντέρια> υποψηφίων. Είδαμε και αυτό τώρα. Πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Μπράβο. Πιστεύει ότι αξίζει σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Εννοείται αξίζει διότι αρχικά. Είναι, δεν είναι περίεργο το ότι δύο κόμματα είναι μόνο στην Αμερική, στην ουσία. Δηλαδή, δύο κόμματα ανταγωνίζονται. Υπάρχει δικοματισμό και αλλού, υπάρχει και στην Ελλάδα. Είχαμε για τόσα χρόνια Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπήρχαν άλλα τόσα κόμματα τα οποία παίζανε πολύ σημαντικό ρόλο. Στι ΗΠΑ υπάρχει αυτό ο ο παγερό δικοματισμό, να το πούμε έτσι, δηλαδή ο σταθερό δικοματισμό μεταξύ ενό ολέφαντα και ενό γαϊδάρου. Να αναφέρουμε κιόλα ότι ο γάιδαρο, σαν και σύμβολο των δημοκρατικών, δεν το έχουν υιοθετήσει ποτέ επίσημα. Ο ολέφαντα έχει υιοθετηθεί από του ρεπουμπλικανού. Αλλά είναι, είναι, δεν ξέρω, είναι αξιοπερίεργο το ότι οι Αμερικανοί έχουν στην ουσία δύο επιλογέ. Είναι έχω. αξιοπερίεργο ή είναι επόμενο μετά από αυτό το δεδαλώδε εκλογικό σύστημα που έχουν στην Αμερική. Και μετά από αυτό που βλέπαμε, ναι. Νομίζω ότι έχει, ήδη έχουν γίνει πολλά καλέσματα να, να τερματιστεί το εκλεκτορικό κολέγιο. Ήδη ο αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρης δημοσίως εμφάνισε στα πλαίσια της καμπάνιας που κάνουν οι δημοκρατικοί ανέφερε ότι πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα του εκλεκτορικού κολέγιου και να πάμε στη λαϊκή ψήφο. Αναφέρουμε ότι το εκλεκτορικό κολέγιο... Δημιουργήθηκε λόγω του, 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 του ζητήματο τη δουλεία που υπήρχε στι Πολιτείες. Ενώ υπήρχε η πεποίθηση να το κάνουν με λαϊκή ψήφο το εκλεκτορικό κολέγιο, οι νότιοι, οι οποίοι είχαν αρκετού σκλάβου, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, σκλάβου Αφροαμερικανού, του είχαν φέρει του ανθρώπου από, από την Αφρική και δουλεύανε στι φοιτίε του νότου ε, ω δούλοι. Ε, θέλαν να του αποκλείσουν αυτού δηλαδή από ακριβώς. το δικαίωμα τη συμμετοχή. Φοβόντουσαν επειδή περισσότεροι άνθρωποι στον Νότο ήταν σκλάβοι. Φοβόντουσαν ότι ο Βορρά θα κερδίζει πάντα τι εκλογέ. Οπότε σου λέει η πρέπει να κάνουμε κάτι να προστατέψουμε τι δικέ μα πολιτείε από το να μα. Τι κερδίζει ο Βόρα όλη την ώρα. Γιατί υπήρχε και ο Αμερικανικό εμφύλιο, ο οποίο ακόμα τα τραύματα είναι ανοιχτά. Mm. Δηλαδή, όποιο πάει να περπατήσει σε μια μεσοδυτική πολιτεία, ή το... καλύτερα σε μια νότια πολιτεία των ΗΠΑ, θα δει πάρα πολλέ σημαίε του, του Confederate, τη σημαία δηλαδή η οποία ήταν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, Οδυσσέ, επειδή εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ για τις Αμερικανικές εκλογές πολύ καιρό τώρα, είναι μια ιστορία που και εδώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής της έχουμε δώσει την αρμόζουσα, δέουσα έκταση. Λέμε συνέχεια για τις ιδιαίτερότητε του εκλογικού συστήματος στην Αμερική. Με τις swing states, οι οποίες θα καθορίσουν τελικά το αποτέλεσμα. Πώς λειτουργεί αυτό και γιατί τελικά η λαϊκή ψήφος δεν φτάνει να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα του ποιο εκλέγεται πρόεδρο στι Αμερικής Και εκεί διαμεσολαβείται ένα ακόμα στάδιο που είναι το στάδιο των εκλεκτόρων. Με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτό, Και αν ήταν και πάντα έτσι. Ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, ε, δε, ήταν πάντα έτσι. Από την πρώτη στιγμή που στην ουσία εκλέχθηκε ένα πρώτο πρόεδρο στι ΗΠΑ, οι πολιτείε είχαν το δικαίωμα. Τη δύναμη, να το πούμε έτσι. Το εκλεκτορικό κολέγιο διαμορφώθηκε αρχικά μέσα από τις, αυτό που λέγαμε τώρα, τι διαφορέ βορρά-νότου ναι. για του ε, σκλάβου και το όλο ζήτημα τη δουλεία στι ΗΠΑ. Άρα, από την αρχή, με μια ευρωπαϊκή οπτική, είναι ένα απαρχαιωμένο σύστημα. Ναι. Το λένε εκεί οι Αμερικανοί. Ε, το ζήτημα είναι ότι πα εσύ στι κάλπε, Παύλο, Χριστίνα, πηγαίνετε μαζί σε μια πολιτεία στι ΗΠΑ και ψηφίζετε. Πότε θέλετε να ψηφίσετε. Στο ψηφοδέλτιο δεν βλέπετε του εκλέκτορε. Βλέπετε το δίδυμο το οποίο είναι υποψήφιο. Ο σε... κάθε πολίτη δηλαδή από αυτά τα 240, 20, πόσα εκατομμύρια είναι να. που έχουν το δικαίωμα τη ψήφου θα πάρει ένα ψηφοδέλτιο που θα λέει πάνω Κάμαλα Χάρη και Team ο αντιπρόεδρό τη ή Donald Trump και JD ο Vance. αντιπροεδρός. Ακριβώ. Και υπάρχουν ίσω να υπάρχουν και τα τρίτα... το τρίτο κόμμα, είναι το πράσινο κόμμα που σε κάποιε πολιτείε υπάρχει. Στη... Στην περίπτωση των κρίσιμων πολιτείων Μας το, το πράσινο κόμμα αυτό. είναι σε όλε τι λίστε. Οπότε πηγαίνει εσύ και τι κάρει στην ουσία το, 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 τον υποψήφιο που θέλει να δει. Μετά αυτό πηγαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο, όπω πολύ σωστά είπατε. Και έρχονται οι εκλέκτε, οι οποίοι από πριν έχουν αναφέρει την πίστη του ότι εγώ θα πάω και θα αντιπροσωπεύσω την ψήφο σου με το να εκλέξω τον πρόεδρο. Η συνεδρίαση γίνεται το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά τι εκλογέ. Αλλά είναι το, το περίεργο εδώ πέρα είναι ότι στην ουσία η πολιτεία έχει το σύστημα του ο νικητής θα παίρνει όλα. Οπότε γι' αυτό γίνεται και το μπέρδεμα με τη λαϊκή ψήφο. Οπότε, αν το ένα ή το άλλο πρόσωπο πάρει μία πολιτεία, αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνει του αντίστοιχου εκλέκτορε οι οποίοι έχουν δηλώσει την πίστη στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Ε, Ακριβώ. Παίρνει όλου του εκλέκτορε. Δηλαδή, άμα στην Πενσιλβάνια, καλή ώρα, έχουμε, την έχουμε αναφέρει πάρα πολλέ φορέ στην Πενσιλβάνια σήμερα, ε, βγει ο Ντόναλτ Τραμπ για μία ψήφο διαφορά. Για μία ψήφο διαφορά. Στο δεν επίπεδο τη ψήφου, Στο τώρα. επίπεδο τη λαϊκή ψήφου μέσα στην πολιτεία, πήρε όλου του εκλέκτορε. Και αυτοί οι εκλέκτορε γίνονται μια σούμα μετά, να το πούμε έτσι, μια μεγάλη σούπα σε ένα καζάνι, η οποία ξεχυλίζει, να το πούμε έτσι πολύ μεταφορικά, και βγάζει τους, ε, τον πρόεδρο. Άρα αυτό. Και αυτός... οι και πρόεδροι πια δεν έχουν βγει μόνο με την λαϊκή ψήφο. Στην πραγματικότητα δηλαδή είχαν τη στήριξη του λαού, αλλά δεν του είδαμε να προχωράνε στο αξίωμα. Το 2016 έγινε αυτό με τη Χίλαρη Κλίντον. Με τρία εκατομμύρια ψήφου διαφορά έχει κερδίσει τον Τόναλτ Τραμπ. Α πούμε για παράδειγμα, η Χίλαρη Κλίντον στο Τέξα, μια συντηρητική πολιτεία, okay. που βγάζει κατά βάση και πάντα ρεπουμπλικανού πρόεδρου. Είχε πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Είχε φτάσει και σε ένα πολύ κοντινό επίπεδο με τον Ντόναλτ Τραμπ. Άρα, σε επίπεδο λαϊκή ψήφου, στο συνολικό επίπεδο τη Αμερική, η Χίλαρη Κλίντον είχε ανέβει αρκετά και είχε πάρει τρία εκατομμύρια παραπάνω από τον Τραμπ. Αλλά αυτό ακριβώ που λέω, με μία ψήφο διαφορά μπορεί μια πολιτεία να αλλάξει τα πάντα και 20 εκλέκτορε 30, 40, 50, 10 να πάνε όλα στον νικητή. Έχασε άρα κάποιες πολιτείες και τους εκλέκτορες των αντίστοιχων Ακριβώς. πολιτιών και άρα τελικά έχασε και το αποτέλεσμα για το ποιο τελικά Ακριβώς. πήρε την uh, θέση του Πρόεδρου. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι εμείς θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μετά την καταμέτρηση της λαϊκής ψήφου, δηλαδή από την 6η Νοεμβρίου ή θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο να ολοκληρωθεί <laughs> η διαδικασία. Όχι για το επίσημο τυπικό, Μαι, ναι, ναι. αλλά για το αν θα γνωρίζουμε ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο. Εδώ μπαίνει ζήτημα μεγάλο γιατί αυτές οι εκλογές προμηνύουν μηνήσεις και μπορεί και να μην γνωρίζουμε τον πρόεδρο για πολύ καιρό Καλέ όπως είναι έγινε και, και το 2000 άμα δηλαδή εξαρτάται το ενδεχόμενο άμα η Κάμαλα Χάρης είναι για πολύ λίγο μπροστά που μπορεί να γίνει αυτό το ενδεχόμενο να είναι για πολύ λίγο μπροστά να έχει πάρει 271 εκλέκτορες ας πούμε ή 272 και ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι λίγο παρακάτω ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποδεχτεί την νίκη το το έχει δηλώσει μέσα στι άκρε ότι μπορεί να μην αποδεχθεί την νίκη τη Καμαλαχάρης. Ω εκ όλοι περιμένουμε τα αντίπεινα του τι επόμενε ημέρε. Ακριβώ. Σε περίπτωση Α... που δεν βγει ο ίδιο, φυσικά. Ναι, άμα βγει ο ίδιο, δεν θα υπάρχει νοθεία. Άμα βγει κάποιο άλλο, υπάρχει κατά μία έννοια. Αλλά σε αυτό που λε, Παύλο, οι... δεν έχει συμβεί ποτέ οι εκλέκτορε που λένε ότι εγώ θα βάλω την ψήφο μου στους δημοκρατικού, αφού ψηφίζει δημοκρατικού. Ε, δεν θα γίνει αυτό. Δηλαδή, πάντα έχουν βασιστεί στο αποτέλεσμα που βγάζει η πολιτεία και δεν έχουν, να το πω έτσι, φύγει από το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε θα έχουμε το αποτέλεσμα, θα ξέρουμε τι συμβαίνει το βράδυ της 3ης, νοεμβριου Τετάρτης, Έκτης. Ναι. Η καταμέτρηση βέβαια θα κρατήσει για πάρα πολύ καιρό νομίζω, για μέρες. Οδυσσέα, μπαίνω στον πειρασμό, αλλά δεν θα το κάνω και θα το συζητήσουμε σε κάποια από τι επόμενε εκπομπέ. Γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία ιστορική που δείχνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν με διαφορετικέ ναι. ιδεολογικέ και πολιτικέ κατευθύνσει και έχουν καταλήξει στα αντίθετα ναι. άκρα η μεν και η δε. Αλλά θα μα τα πει σε κάποια επόμενη ναι, εκπομπή. Ναι. Αποδεσμεύουμε και τώρα. Σα ευχαριστούμε Σα ευχαριστούμε σε. πολύ.